Για πάλι από μένα, και αφού τελειώνει ακόμα μια χρονιά, ήρθε η ώρα για ένα special επεισόδιο. Πριν όμως πάρω το μαχαιράκι μου και αρχίσω και ανοίγω συσκευασίες, και ειδικά αυτήν εδώ την καημένη που είναι με στη σκόνη τρεις μήνες φραγισμένη, γιατί περίμενα την κατάλληλη στιγμή να την ανοίξω μαζί σας, πρέπει να σας πω αυτό. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ όχι τόσο για τους 100.000 συνδρομητές που άμα μου το έλεγες πριν 3 χρόνια που ξεκίνησα το κανάλι θα σε έλεγα τρελό, αλλά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που μου δείχνετε καθημερινά. Καταλαβαίνω ότι το βίντεο ξεκινάει τώρα λίγο μελοδραματικά, θα φτιάξεις την πορεία, στορκίζομαι, αλλά ρε φίλοι, ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Αυτό το ευχαριστώ. Το κουμπάκι είναι ένα κουμπάκι. Τρεις μήνες δεν το έχω ανοίξει καν. Δεν το έχω βάλει στο τοίχο μου, δεν λέει τίποτα, εντάξει. Αυτό που μετράει περισσότερο για μένα είναι η καθημερινή επαφή με άτομα που με εμπιστεύτηκαν και δεν τους πρόδωσα. Καταλαβαίνω ότι τώρα είναι η περίοδος των vlog μας, των YouTube Rewinds και θες κάτι πιο ανάλαφρο γιατί έχεις πήξει από το συνεχόμενο και έχεις τρελαθεί στη δουλειά ή σκέφτεσαι ότι, OK, ωραίες οι διακοπές, αλλά σε 2 εβδομάδες θα είμαι πίσω στο σχολείο και τι θα κάνω στο μέλλον. Αλλά είναι κάποια πραγματάκια που πρέπει να υποθούν. Και μιας και μιλάμε για YouTube Rewind και την ανασκόπηση της χρονιάς και τι έγινε μέσα στο 2018, πάμε να δούμε μια στιγμούλα το αγαπημένο μου κομμάτι από το πραγματικό YouTube Rewind του PewDiePie και όχι των καραγκιόζητων της Google. Γιατί μας είπε μόλις τώρα ο Μακαρίτης ο Stan Lee ότι άμα έχεις μια ιδέα που είναι πραγματικά καλή, μην αφήνεις κανέναν ηλίθιο να σου αλλάξει γνώμη. Πριν 3 χρόνια που τράβηξα το πρώτο βίντεο του καναλιού, το θυμάσαι ποιο ήτανε? Το πρώτο δημοσιευμένο τουλάχιστον βίντεο του καναλιού. Το refund αυτού εδώ του προϊόντος που είχε αυτό το ελάττωμα και βγαίνει το ελαττήριο. 3,5 χρόνια πριν 3 χρόνια το Σεπτέμβριο. Και το δεύτερο μου βίντεο, αυτό που ήταν το ουσιαστικά το original, ήταν του Redmi Note 2. Το θυμάσαι, MIUI 6 φύλλα, αποσπόμενη μπαταρία, dual SIM. Και γιατί το αναφέρω αυτό τώρα? Γιατί ακόμα και πολλοί δικά μου άτομα δεν με πιστέψανε. Πιστεύανε ότι είναι μια τρέλα. Πιστεύανε ότι, α, εντάξει, αυτό την έχει ψωνίσει εκεί. Τι θα τραβάει βιντεάκια, ρε φίλε? Να τραβάς βιντεάκια να δείχνεις τι. Αυτό γουστάρεις να κάνεις τον ελευθερό σου χρόνο. Έλα να πάμε για μια πυρίτσα. Έλα να πάμε για ένα ποτάκι. Πάμε να βγούμε, ρε φίλε. Σοβαρά τώρα θα κάθεσαι μέσα στο σπίτι και θα φέρνεις τα πράγματα από την Κίνα και θα τα δείχνεις? Ναι. Και όμως μετά από 3 και κάτι χρόνια από το πρώτο βίντεο και με σκληρή δουλειά και προσωπικές θυσίες, καταφέραμε να πάρουμε αυτό. Και μετά από αυτή τη βαριά εισαγωγή, ήρθε η ώρα, πιστεύω, να ανοίξουμε το κουτάκι. Λοιπόν, το κουτάκι όπως το βλέπεις, εδώ πέρα μου το στείλε η UPS. Ωραία και καλά. Μόλις φτάνεις στο 100.000 πρέπει να κάνεις μια αίτηση εκεί πέρα στο YouTube, το εγκρίνουν μετά από λίγες μέρες και στο στέλνουν. Εν τω μεταξύ, για να μην ρωτήσει κανείς, χωρίς τελωνίο, πλέον ακόμα και από το YouTube, ρε φίλε, μας έχουν μάθει τη χώρα είμαστε, γιατί το στέλνανε τσάμπα και τους λέγανε στο τελωνίο, και εγώ που ξέρω ότι είναι τσάμπα και δεν έχεις κάνει απατεωνιές. Οπότε βάλαν αξία $22 κάτω από το CIF εκεί πέρα από την ατέλεια για να έρθει κανονικά και δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Βλέπεις πάνω στη συσκευασία, εντάξει, εκτός ότι είναι σφραγισμένο από όλες τις μεριές, έχω βγάλει εδώ πέρα που είναι τα στοιχεία μου, αλλά βλέπεις εδώ ένα τεράστιο κενό. Σε αυτό εδώ το σημείο με λευκά γράμματα έγραφε YouTube. Αλλά φυσικά από τη Γενική Ταχυδρομική που αποφάσισε να βάλουν το αυτοκόλλητο ακριβώς από εδώ πάνω. Προσπάθησα εγώ με προσοχή να κάνω τσούκου τσούκου να το βγάλω, δεν έβγαινε. Οπότε χρακ χρακ με το μαχαίρι και τελείωσε εκεί η ιστορία. Βέβαια, αυτό που βλέπω είναι ότι η ταινία εδώ πέρα είναι ήδη ανοιχμένη, οπότε θα ρίξανε καμιά ματιά στο τελωνίο. Αλλά πάμε να το ανοίξουμε και εμείς τώρα. Λοιπόν, έχει εδώ ταινία. Ωραία, έχει και εδώ. Που αλλού έχει, από την μπροστά μεριά. Ναι, το κουτάκι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Βλέπεις ότι είναι και με στη βρώμα. Αλλά ρε φίλε, τουλάχιστον δεν θέλω να το χαλάσω περισσότερο. Ναι, και επειδή θα μου σπάσει τα νεύρα. Α, το κατάφερα. Λοιπόν, κάνουμε άλλη μια τομή από εδώ και. Θα είναι σπασμένο τώρα 1000 κομμάτια και θα τους αρχίσω. Λοιπόν, βγάζουμε και αυτό. Τι γράφει εδώ? Congratulations, είμαι μάλιστα, ωραία και καλά. YouTube Creator Society Rewards, ωραία. Το έχουν επιθεωρήσει, λέει, πάρα πολύ καλό. Α, το μεταξύ, η Susan η Wojcicki, ρε. Αυτή που είναι με το άρθρο 13 τώρα που έχει γίνει χαμός, που έκανε και το βιντεάκι. Πηγαίνετε, δείτε, έχουν κάνει και gamers, έχουν κάνει και άλλοι YouTubers. Και πάμε εδώ πέρα μια στα γρήγορα να δούμε τι γράφει. Ότι αυτό που έχει καταφέρει δεν το έχουν καταφέρει πολλοί. Και 100.000 άτομα να γραφούν στο κανάλι σου είναι τεράστιο επίτευγμα. Βασικά πλέον είναι πόσο, κάμια 30 βίντεο Fortnite να κάνει με challenges. Αυτό. Ξέρουμε ότι τα νούμερα μπορούν να γίνουν πάρα πολύ μεγάλα και ευχαριστούμε. Και εδώ πέρα η Susan η Wojcicki. Και αυτό εδώ είναι το κουμπάκι μας. Και ναι, ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται σαλιάρικο αυτό το κουμπί μας, αλλά ρε φίλε, μόνος μου, αν ανέβαζα βίντεο και δεν υπήρχε ανταπόκριση, θα ήμουν απλά ο τρελός Σωτήρη που έφερνε πράγματα από την Κίνα και τα δείχνει. Εσύ, με το subscribe σου, με το view σου, με το like σου και το share σου, έχεις φτάσει στο κανάλι εδώ που είναι. Εντάξει. Λοιπόν, και τι βλέπουμε εδώ πέρα, εν τω μεταξύ είμαι στην πίχλα και αυτό, ρε φίλε, πρέπει να το καθαρίσω. Καλά, και το έκανα τώρα εγώ και είναι χειρότερα. Okay, έχουν αλλάξει την υφή, το έχουν κάνει έτσι ψιλομπράστα αλουμίνιο, καθρεφτάκι μέσα, από ό,τι βλέπεις έχω και γωνία να μην φαίνεται η μούρη μου. Presented to unboxing specialist, εντάξει, σωστά το γράψανε, επειδή πέρασε τους 100.000 συνδρομητές και YouTube. Και από την πίσω μεριά έχει τίποτα να το κρεμάσω, και έχει αυτά τα δύο να το κρεμάσω. Εν τω μεταξύ, πριν ξεκινήσω το βίντεο που είπα στη γυναίκα ότι θα ανοίξω επιτέλους το κουμπί για να κάνω εδώ πέρα και το βίντεο του giveaway, καθόταν και σκεφτόταν πού μπορεί να μπει στο σπίτι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, για την ώρα θα το αφήσω εδώ πέρα στην άκρη. Τι είναι αυτά εδώ? Έχει πέσει πολύ ποιότητά τους. Λοιπόν, τα αφήνουμε εδώ πέρα στην άκρη.
Και ήρθε η ώρα για το giveaway. Καθυστέρησε λίγο, αλλά ήθελα να τα πούμε. Για να μην αγχώνεσαι για το πώς να πάρεις μέρος σε αυτό το διαγωνισμό και να σου ζητάω τώρα κάνε tags εκεί και tags αλλού και πήγαινε στο Glim και συμπλήρωσε και φόρμες και ιστορίες. Απλά θα πρέπει να είσαι συνδρομητής στο κανάλι στο YouTube και να αφήσεις από κάτω ένα σχόλιο με το hashtag, τη δίεση δηλαδή, που να λέει Unboxing Specialist 2019. Ούτε ευχαριστώ ούτε τίποτα, εντάξει. Αυτό. Τώρα, άμα εσύ θες να γραφτείς και στο Facebook, να γραφτείς και στο Instagram ή να κάνεις share αυτό εδώ το βίντεο ή like, μπορείς να το κάνεις, αλλά για να πάρεις μέρος, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι αυτό. Συνδρομητής και Unboxing Specialist 2019 με ένα hashtag μπροστά. Και πάμε να δούμε τι θα κερδίσετε σε αυτό εδώ το giveaway. Λοιπόν, ο πρώτος νικητής θα πάρει ένα Getworth R12 Gaming PC, έτσι σφραγισμένο όπως το βλέπεις, με μια GeForce 1060 6GB από την Colorful. Κάτσε να το ανοίξουμε αυτά τη δίσκη κιόλας. Εδώ πέρα. Με αυτήν εδώ την κάρτα γραφικών. 1060, 6GB, κάπου εδώ πέρα πρέπει να το γράφει. Ωραία, με αυτήν εδώ την κάρτα γραφικών. Αλλά, ok, gaming PC ρε φίλε, αλλά να σε αναγκάσω εσένα, άμα έχεις ξέρω εγώ κάποιο λάπτοπ, να πάρεις και οθόνη. Όχι, δεν λέει. Οπότε, πάμε να βάλουμε και μια οθονούλα. Κάτσε να κλείσω αυτή τη συσκευασία. Και μαζί με τον υπολογιστή θα σου δώσω και αυτή την HKC σε 7000 curved οθόνη. Βέβαια, διαγωνισμός από τον Unboxing Specialist χωρίς Xiaomi δώρα δεν γίνεται. Οπότε, ο δεύτερος και ο τρίτος θα πάρουν από ένα Xiaomi προϊόν, εντάξει. Ο δεύτερος θα πάρει αυτό εδώ το Mi, το ωραίο το μαύρο το κουτάκι που έχει μέσα, τι βλέπουμε εδώ πέρα, Mi Mix 2 Special Edition White, 8GB RAM και 128GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης. Του κουτιού το έφερα ίσα για να το έχω στη συλλογή, αλλά δεν το έχω λειτουργήσει ποτέ και πάρτο. Και είναι από ό,τι βλέπεις η λευκή, η limited η έκδοση που είναι full κεραμικό υλικό και από τα πλάγια. Mi Mix 2. Οπότε αυτό εδώ το κινητό θα το πάρει ο δεύτερος. Ενώ ο τρίτος νικητής θα κερδίσει αυτή τη Xiaomi Mi 1 mirrorless κάμερα με τον ένα φακό. Είναι σε χρώμα μαύρο. Για να μην μου λες τώρα, Σωτηρία, άμα μεταχειρισμένη κάμερα θα μας δώσει ρε φίλε τη δικιά σου. Όχι, η δικιά μου η μαύρη είναι εκεί πίσω. Έχω και μια σημαίνια καβάτσα, αλλά τώρα τραβάμε τη Sony, οπότε μια χαρά. Οπότε αυτή εδώ η κάμερα, η Xiaomi Mi 1 mirrorless, είναι το τρίτο μας δώρο. Το τέταρτο δώρο θα είναι αυτό εδώ. Το smartwatch, με ζαλίζετε να κάνω συνέχεια review smartwatches, έχω πάρα πολλά στην άκρη, θα σας τα βάζω στα giveaways. Οπότε, ο τέταρτος νικητής θα κερδίσει αυτό το Thor S3G Android smartwatch, το βάζω στην άκρη. Ο πέμπτος νικητής θα κερδίσει αυτό το DJI Rise Telo Drone, οπότε το βάζω και αυτό εδώ στην άκρη. Ενώ ο έκτος και ο έβδομος θα κερδίσουν από ένα Mi Box TV Box. Για να μην μπερδεύεστε όμως, αυτά εδώ τα giveaways αφορούν όλους τους συνδρομητές του YouTube. Τα affiliate giveaways που γίνονται για αυτούς που αγοράζουν πράγματα μέσα από τα links μου είναι κάτι τελείως διαφορετικό και θα υπάρχει διαφορετικό post για αυτά. Αν και είναι πολλά και ακριβά τα δώρα, δεν θα κάτσω να τα αρμέξω τώρα να τραβήξει κλήρωση μετά από 2 μήνες. 10 Ιανουαρίου 2019 θα ανοίξω live βίντεο εδώ πέρα στην πλατφόρμα του YouTube και θα κάνουμε live τις κληρώσεις. Τόσο για αυτά εδώ τα πράγματα του Special Giveaway, αλλά και για την Arcade Consola και για το Extra Mi Box. Οπότε anyway, αυτά από εμένα. Καλή επιτυχία, καλή χρονιά με αγάπη και υγεία. Και Techie Cheerios, Gramers, Base, Στέλιο, ευχαριστώ που με πιστέψατε όταν το κανάλι ήταν πολύ μικρότερο. Anyway, αυτά από εμένα. Γεια σας.